Κυρίες και κύριοι, στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, με τροπολογία του Υπουργού Εργασίας, ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο στο σύστημα των ιδιωτών, δικηγόρων και λογιστών. Κάτι το οποίο ξεσήκωσε τη σφοδρή αντίδραση εργαζομένων του ΕΦΚΑ αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς προβλέπει αυτή η τροπολογία θα μας το πει ο Κωνσταντίνος Μαραβελίδης από την αίθουσα ειδήσεων. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι μια τροπολογία πολύ μεγάλη, έχει μέσα πολλά πράγματα, αλλά αυτό το οποίο θα τα δούμε συνέχεια του δελτίου σε αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά αυτό το οποίο και είναι η συμμετοχή των ιδιωτών στην διαδικασία έκδοσης συντάξεων. Μιλάμε για δικηγόρους και λογιστές φοροτεχνικούς και είναι και αυτό που έχει βάλει την τροπολογία και τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, στο στόχαστρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και τους κάνουν να λένε ότι η τροπολογία είναι αντισυνταγματική αλλά και κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού. Αλλά για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς προβλέπει αυτή η τροπολογία και τι θα σημαίνει για όσους περιμένουν να βγει η σύνταξή τους, έχουμε ετοιμάσει μια σειρά από κάρτες για να μπορούν έτσι και ηχητικά αλλά και οπτικά οι τηλεθεατές μας να πάρουν μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αν μπορούμε να πάμε κατευθείαν στην πρώτη κάρτα. Λοιπόν, έχουμε ιδιώτες οι οποίοι θα μπαίνουν στη διαδικασία για να βγαίνουν η σύνταξη. Ποιοι θα μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία? Δεν θα είναι όλοι, θα είναι οι δικηγόροι και συγκεκριμένα αυτοί που έχουν τριετή εμπειρία, δικηγορία και οι λογιστές φοροτεχνικοί, οι οποίοι είναι πρώτης τάξης. Από εκεί και πέρα, οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, αν μπορούμε να πάμε στην επόμενη κάρτα, θα επιλέγονται από τους ασφαλισμένους, θα αποζημιώνονται από τον ΕΦΚΑ για κάθε πράξη ξεχωριστά, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, αναπερίπτωση, δεν θα είναι μία μόνιμη συνεργασία. Και το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να βγαίνει η σύνταξη. Θα αναλάβουν όλη τη διαδικασία? Όχι, συγκεκριμένα κομμάτια της διαδικασίας. Θα μπορούμε να δούμε στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Τι θα κάνουν? Λοιπόν, θα βγάζουν τη βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισης, θα βεβαιώνουν αν υπάρχουν οφειλόμενες εισφορές, θα υποβάλουν την αίτηση ρύθμισης, θα συντάσσουν την προσυνταξιδοτική βεβαίωση, θα συντάσσουν και το σχέδιο πράξης διακανονισμού οφειλών, αν υπάρχουν αυτές, θα έχουν το σχέδιο απόφασης προσωρινής οριστικής κύριας και επικουρικής σύνταξης και αυτό το οποίο είναι το τελευταίο και το πιο σημαντικό για μένα, θεωρείται ότι αυτό το σχέδιο που θα κατατεθεί θα είναι εγκεκριμένο αν περάσει διορία των 30 ημερών. Από τη στιγμή που θα κρατηθεί, υπάρχουν 30 ημέρες. Αν περάσει διορία, θεωρείται εγκεκριμένο. Αυτό τώρα έχει πάρα πολλά επίπεδα η ανάλυση του. Θα έχουμε, όπως είπαμε, αναλυτικό ρεπορτάζ συνέχεια του δελτίου. Αλλά δέχεται τρεις μεγάλες κριτικές αυτό το σχέδιο. Το πρώτο είναι ότι γιατί δεν επιλέγεις να ενισχύσεις τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί δεν επιλέγεις να ενισχύσεις τον ΕΦΚΑ που είναι υποστελεχωμένος, κάτι το οποίο είναι πανθομολογούμενο. Το λένε όλα τα κόμματα, το ομολογεί ακόμα και η κυβέρνηση. Και γιατί δεν προσπαθείς να εκπαιδεύσεις προσωπικό το οποίο θα μπορούσες να εντάξεις τάξη του ΕΦΚΑ να κάνουν όλη αυτή τη δύσκολη δουλειά? Γιατί πας σε ιδιώτες να τους βάλεις να κάνουν αυτή τη δουλειά? Γιατί να πληρώσει ο ΕΦΚΑ παραπάνω χρήματα? Είναι πολλά αυτά τα ερωτήματα, αλλά μήπως είναι και μια κερκόπορτα? Δίνεις ένα μεγάλο κομμάτι της διαδικασίας σε ιδιώτες και με αυτόν τον τρόπο πας σιγά σιγά προς την πλήρη ιδιωτικοποίηση του συστήματος? Μήπως αυτό είναι το σχέδιο σε ένα μεγάλο βαθμό να γίνει σταδιακά? Γιατί έχουμε ακούσει και ποιοι είναι οι σχεδιασμοί για τις επικουρικές. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι και αυτό το παίρνω κατευθείαν από την κριτική που ασκεί η κυρία Ξενογιαννακοπούλου και το διαλέγω αυτό γιατί είναι η εκπρόσωπος του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Που λέει ότι είναι αντισυνταγματική. Είναι αυτή η τροπολογία, είναι συνταγματική. Γιατί αντίκειται στο άρθρο 22 του Συντάγματος που έχει να κάνει με την προστασία της εργασίας. Και υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι, το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης. Και να κλείσουμε με αυτό, ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, το οποίο έχει να κάνει με την κατάσταση του συστήματος αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει αυτό, αλλά εμείς παρακολουθούμε αυτό το ρεπορτάζ, ξέρουμε ότι δεν είναι ψηφιοποιημένο το σύστημα. Δεν μπορεί ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ να βάλει δύο κωδικούς σε έναν υπολογιστή και να βγάλει μια σύνταξη. Ούτε υπάρχουν όλα τα ένσημα μέσα στο σύστημα. Όποιος έχει πάει και έχει δει από κοντά, και αναφέρομαι και στην επίσκεψη που είχε πρόσφατα, είχε μια επίσκεψη ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του σε. Με τα σκονισμένα βιβλιάρια ενσήμων που τα κοίταγε με απορία. Σε τι είναι αυτά? ΙΚΑ, σε παράρτημα, το οποίο ήταν οι καρτέλες με τα ένσημα και οι φάκελοι να σαπίζουν αργά σε συρτάρια, ντουλάπια και μικρές αποθηκούλες. Αυτό για να γίνει χρειάζεται προσωπικό και χρειάζεται προσωπικό που ξέρει. Δεν λύνεται ούτε άμα φέρεις τους συνταξιούχους πίσω στη δουλειά, ούτε άμα το δώσεις σε ιδιώτες. Κωνσταντίνε Μαραβελίδη, περισσότερα και αναλυτικότερα στο δεύτερο μέρος του δελτίου. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Λίγες διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και πάλι εδώ.